Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. Εγώ σας έδωσα μια πρώτη ανακοίνωση γύρω από τα αποτελέσματα, την οποία, αν μου επιτρέπετε, μπορώ και να τη διαβάσω. Βεβαίως. Είχα την προσδοκία ότι μετά την εκλογή του Προέδρου μας Αντώνη Σαμαρά και τη διεύρυνση της βάσης του κόμματος, οι μηχανισμοί σε μεγάλο βαθμό θα είχαν αδρανοποιηθεί. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι αδρανοποιήθηκαν μόνο στην πόλη της Καστοριάς, αλλά θριάμβευσαν στα χωριά. Δεν γνωρίζω αν ήταν νόμιμες ή νομιμοποιημένες οι διαδικασίες της εκλογής. Πάντως, ηθικές δεν ήταν. Πιθανώς οι ψηφοφόροι των χωριών τιμώρησαν την ηθική μου αδιαλαξία στο χώρο της πολιτικής. Είχα και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν είχα φίλους εργολάβους, προμηθευτές του δημοσίου και άλλους διαπλεκόμενους. Εγώ ήμουνα μόνος, με 2-3 φίλους. Οι ρόκοι, οι άρωκοι και τα αδέλφια τους έκαναν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πάντως, πάνω απ' όλα, αυτούς οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μου και με ψήφισαν. Μάλιστα. Ακόμη μια σκληρή δήλωση, νομίζω, από την πλευρά σας. Μιλάτε και αναρωτιέστε αν οι εκλογές ήταν νόμιμες ή νομιμοποιημένες. Σίγουρα πάντως δεν ήταν ηθικές. Κάνετε λόγο για νοθεία σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η καλύτερη πολιτική είναι η αλήθεια. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να μιλήσω με διαφορετικά λόγια. Είμαι αναγκασμένος να πω τα πράγματά τους έτσι όπως τα έζησα, έτσι όπως τα είδα και έτσι όπως τα ζήσαμε όλοι. Και τελικά μπορούμε όλοι μας να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα γύρω από αυτά τα οποία έγιναν. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια σε ό,τι αφορά την οθεία ημί, σε ό,τι αφορά τη διαπλοκή στην οποία αναφέρεστε? Θα σας πω. Μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι θα μπορούσε να κατατεθεί οποιαδήποτε ένσταση είτε από πλευράς της δικιάς μου είτε οποιοδήποτε άλλου. Προτίμησα να μην το κάνω για να μην βάλω σε περιπέτειες τον κομματικό μηχανισμό. Αλλά περισσότερο και για την στεροφημία μου. Ναι. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε μια διαδικασία από την οποία θα προέκυπτα βέβαια σε έναν δεύτερο γύρο και στον οποίο ίσως δεν θα ήθελα να είμαι και στον οποίο, από τον οποίο μάλλον θα παρετούμουν τελικά. Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία πάνω στα οποία μπορείτε να βασίσετε τις ενστάσεις αυτές, όπως είπατε, γιατί φαντάζομαι μιλάτε για νοθεία καθαρά. Ναι, κοιτάξτε, εγώ, κυρία Αναγνωστοπούλη, ήμουνα στα γραφεία του κόμματος μέχρι τις 11 και πήρα τα τελικά αποτελέσματα, έτσι όπως τουλάχιστον εκδόθηκαν. Και όταν κάποια στιγμή έφυγα, δέχτηκα τηλεφωνήματα, γύρνα πίσω γρήγορα γιατί γίνονται αλλαγές στα όποια τελικά αποτελέσματα. Δεν ήθελα οπωσδήποτε να εμπλακώ μέσα σε μια τέτοια ψυχοφθόρα διαδικασία και γι' αυτόν τον λόγο προτίμησα να απέχω. Όπως και προτίμησα να μην καταθέσω οποιαδήποτε ένσταση. Αλλαγές οι οποίες δρομολογήθηκαν από ποιον, κύριε Λιάνο? Κοιτάξτε, όταν από το κόμμα. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Γνωρίζουμε πάντως όλοι πάρα πολύ καλά το τι έγινε στα εκλογικά τμήματα, το τι ψηφοδέλτια έχουν προσθεθεί μέσα. Έπειτα αυτό φαίνεται και από την μεγάλη διαφορά των ψηφοδελτίων στην πόλη της Καστοριάς, όπου υπήρχε πλήρης περιφλούρηση της κάλπης. Βλέπετε ένα μεγάλη διαφορά από εμένα απέναντι στους υπολείπους. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και την διαφορά η οποία προκύπτει τελικά στην περιφέρεια, όπου δεν είχα τη δυνατότητα, δεν είχα τον μηχανισμό εγώ να ελέγξω τις κάλπες. Είχατε ήδη μιλήσει και εδώ στην εκπομπή, όταν τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, για ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό πάρτι μηχανισμών. Για ένα πάρτι μηχανισμών. Θριάμβευσε αυτός ο μηχανισμός? Βεβαίως. Το βεβαίως. Τι είμαι απόλυτος. Γενέστε... Με μία λέξη είμαι απόλυτος. Βεβαίως θριάμβευσε. Θριάμβευσε το πάρτι, ναι, των κοιτάξτε, μηχανισμών. Αυτό μπορεί να φανεί από τις αναλύσεις, τις όποιες αναλύσεις μπορούμε να κάνουμε και να δούμε τις κάλπες οι οποίες στήθηκαν κατά περιφέρεια. Εκεί θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γύρω από τους ανθρώπους οι οποίοι, από τους κομματάρχες, από τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι βρίσκονταν δίπλα στον έναν ή στον άλλο. Όπως επίσης μπορούμε να βγάλουμε και τα συμπεράσματα γύρω από το πόσους ψήφους πήρανε κάποιοι σε κάποιες τοπικές επιτροπές, όπου βέβαια υπήρχε μία περιφρούρηση σχετική. Και εκεί φαίνεται πλέον και αποτυπώνεται η δύναμη του ενός πολιτικού ή του άλλου πολιτικού, ο οποίος στάθηκε δίπλα σε κάποιες υποψηφίες. Αναφέρεστε στον κύριο Τσιγκαλά για πολιτική είδα, θεωρείτε? Θα μου επιτρέψετε να μην το σχολιάσω αυτό. Νομίζω ότι ήδη ήταν έχω... Ήταν όμως καθοριστικό, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Η παρέμβαση, κοιτάξτε, του εγώ, βουλευτή... Εγώ την απάντησή μου την έδωσα και στο ζήτημα του Τσιγκαλάγια, με τον τρόπο τον οποίο ήθελε να αναμειχθεί στις κομματικές εκλογές. Αλλά και σήμερα, εγώ απλά θα ήθελα να τον υπενθυμίσω, τον αγαπητό μου ζήτημα του Τσιγκαλάγια, να προσέχει τους υπείς του κόμματος και τους ναρκισσευόμενους νέους. Τίποτα άλλο.
Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Η οποιαδήποτε μεθόδευση να προωθήσουμε στελέχη τα οποία ξεκινούν μέσα από πολιτικά γραφεία και δεν προέρχονται από την κοινωνία είναι λαθεμένη. Και διαπιστώνετε και εσείς βεβαίως ότι και απέναντι σε εσάς αλλά και απέναντι στον Κίμωνα Μηταλίδη όλη αυτή η ενέργεια απεδείχθη μπούμεραν και είχε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Δεν είχα καμία συμμετοχή σε οποιαδήποτε θέση κανενός πολιτικού γραφείου και ούτε επεδίωξα μία τέτοια αναφορά στο δικό μου το όνομα. Από οποιονδήποτε, εγώ σας είπα πάρα πολύ καλά, καθαρά, μέσα από την ανακοίνωσή μου, ότι ήμουνα πραγματικά εγώ και κάποιοι φίλοι, κανένας άλλος. Είπατε προηγουμένως ότι δεν υποβάλατε ένσταση γιατί δεν θέλατε να αναστατώσετε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως όμως, εάν όντως υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για την αλλαγή των αποτελεσμάτων, για την οθεία των ψηφοδελτίων, μήπως είναι μια καλή αρχή να βγουν όλα αυτά παρά έξω, να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και να ξεκαθαρίσει το τοπίο και τα βρωμόνερα στα οποία αναφερθήκατε και εσείς στην προηγούμενη σας επιστολή. Είναι, βεβαίως είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί? Μέσα σε ένα σπίτι. Όταν δείχνεις συνέχεια ανοχή, κυρία Αναγνωστοπούλου, όταν δείχνεις τη μια φορά ανοχή, τη δεύτερη ανοχή, την τρίτη ανοχή, αυτό το σπίτι τελικά καταντάει σπίτι ανοχής. Ναι. 20 ανοχής, για να το πούμε έτσι απλά. Οπότε, το μόνο που μας μένει την επόμενη Τετάρτη είναι να εκλέξουμε την καλύτερη τσατσά. Και συγγνώμη για την έκφρασή μου. Η Νόδε, λοιπόν, ισούτε με έναν οίκο ανοχής? Ήμουν σαφής. Μάλιστα. Λοιπόν, σκληρές νομίζω οι εκφράσεις. Τι γράμμη θα τραβήξετε εσείς από εδώ και πέρα? Οι πληροφορίες, οι δικές μας τουλάχιστον, κάνουν λόγο ότι και σίγουρα τα τηλέφωνα θα πέσουν πολλά τις επόμενες δύο ημέρες. Θα δώσετε γραμμή. Θα δω την στάση των δύο υποψηφίων και από εκεί και μετά με τους συνεργάτες μου θα συνεκτιμήσουμε τη στάση τη δική μας. Πάντως δεν αποκλείεται το γεγονός να κατευθύνετε κάποιους τους δικούς σας ψηφοφόρους προς κάποιον από τους δύο. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και σε αυτή την απάντηση. Από εδώ και πέρα για τον Σωκράτη Λιάνο, τι γίνεται? Ο Σωκράτης Λιάνος, όπως είπε και ο φίλος μου ο Ζήσης Τικαλάγιας, ήταν μαχητής της οργάνωσης, στρατιώτης και παραμένει στρατιώτης. Θα σταθείτε στο πλευρό του επόμενου Προέδρου? Θα σταθώ στο πλευρό της παράταξης. Άρα και του Προέδρου. Στο πλευρό της παράταξης. Όχι στο πλευρό του Προέδρου. Μάλιστα, λοιπόν, σαφές είναι αυτό.